Αρχικά να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη. Αυτή τη στιγμή οι εργασίες βρίσκονται στο 90%. Ο καιρός είναι ο ιδανικός. Θέλουμε βροχή, θέλουμε λάσπη και περιμένουμε τον κόσμο να απολαύσει τον αγώνα μας. Μάλιστα. Ηλία, ποιοι έχουν σταθεί στο πλευρό της λέσχης μοτοσυκλετιστών Σπερχιάδας για την άρτια διεξαγωγή του αγώνα έως τώρα? Βασικός υποστηριχτής από την αρχή της πορείας μας ήταν ο Δήμος Μακρακόμης. Επίσης έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Και το πιο σημαντικό συντελεστής είναι οι εθελοντές. Γιατί χωρίς εθελοντές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φαντάζομαι ότι όλες αυτές τις μέρες δουλεύετε ακατάπαυστα μαζί με τους εθελοντές. Ναι, έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα που έκλεισε η πίστα. Έχουμε 6 μέρες που δουλεύουμε. Μάλιστα. Λίνα, ο Δήμος Μακρακόμης κοντά σε όλα τα μεγάλα αθλητικά event. Το είχαμε δει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον ημιμαραθώνιο, με το Ουλινάς Volcano Enduro. Τώρα κοντά και στο motocross, διαχρονικά άλλωστε. Ακριβώς. Σαν Δήμος στηρίζουμε όλα τα αθλητικά event. Έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την τόνωση της τοπικής οικονομίας αλλά και για την τουριστική προβολή του Δήμου μας. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε και δίπλα στον πολύ δραστήριο σύλλογο, στην ΛΕΜΤ. Είμαστε πάντα στο πλευρό τους και τους στηρίζουμε γιατί η προσφορά τους είναι πολύ μεγάλη για τον τόπο μας. Ωραία. Ηλία, μπορείς να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο στην πίστα της Σπερχιάδας, συμμετοχές, κατηγορίες, τι θα παρακολουθήσει ο κόσμος? Είναι ο τρίτος αγώνας. Ναι, είναι ο τρίτος αγώνας. Οι κατηγορίες είναι 9. Οι συμμετοχές ακόμα είναι νωρίς για να ξέρουμε, δεν έχουν κλείσει. Περιμένουμε πάνω από 120 συμμετοχές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το επίπεδο αυτή τη στιγμή στο motocross έχει ανεβεί πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα υπάρξουν μεγάλοι ανταγωνισμοί και πλούσιο θέαμα. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή και από την περιοχή μας να δούμε κάποιον αναβάτη να ανεβαίνει στο βάθρο, στο ψηλότερο σημείο? Έχουμε από τη Λαμία τον Δημήτρη τον Μπάκα που είναι πολύ καλός. Έχουμε κάποιους τοπικούς εδώ, τον Λιάκο τον Ηλία. Έχουμε τον Ψαρογιάννη τον Ευθύμη που είναι πολύ καλός επίσης και αυτός, στην κατηγορία με 65. Και γενικά υπάρχουν και από γύρω περιοχές αρκετοί αναβάτες. Ηλία, ποιες είναι οι σχέσεις σας, η σχέση της λέσχης μοτοσυκλετιστών Σπερχιάδας με την Ομοσπονδία, με την ΑΜΟΤΟΕ? Έχουμε μια άρεστη σχέση από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε ο σύλλογός μας και πιστεύουμε ότι έτσι θα συνεχιστεί. Λίνα, βλέπουμε ότι η Σπερχιάδα αποτελεί τα τελευταία χρόνια μόνιμο σταθμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross. Πού οφείλεται αυτό? Από τότε που η ΛΕΜΣ ξεκίνησε τους αγώνες στην πίστα και ξαναλειτουργήσε η πίστα μας, κάθε χρόνο διοργανώνεται και ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά της λέσχης κάνουν εξαιρετική δουλειά προς τη διοργάνωση. Η Ομοσπονδία το αναγνωρίζει και δίνει πάντα έναν αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος εδώ στην πίστα μας. Επίσης, η γεωγραφική θέση εδώ της πίστας είναι πάρα πολύ καλή γιατί βρισκόμαστε στο κέντρο της Ελλάδας. Αυτά νομίζω είναι σημαντικοί παράγοντες. Πάντως, πριν μας μίλησες και για την τόνωση της τοπικής οικονομίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και το έχω δει και εγώ άλλωστε, όταν έχω έρθει για ρεπορτάζ στο motocross, αρκετοί, χιλιάδες θεατές και στην πίστα αλλά και στην πλατεία Σπερχιάδας και στα γύρω μαγαζιά. Έτσι ακριβώς. Όλα τα μαγαζιά εκείνες τις μέρες δουλεύουν πολύ. Ηλία, υπάρχουν κάποιοι άλλοι αγώνες στα σχέδιά σας για το άμεσο μέλλον? Σίγουρα κάθε χρόνο θα κάνουμε από ένα αγώνα motocross. Έχουμε ακόμα ένα φεστιβάλ που θα διοργανώσουμε το Σεπτέμβριο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει την ημερομηνία. Να δούμε λίγο και τα άλλα event για να δούμε πού θα... Υπάρχει στο μυαλό σας ίσως και ένας αγώνας εντούρο, γιατί κάποια στιγμή είχε γίνει στην περιοχή, αν θυμάμαι καλά. Ναι, για εντούρο δεν έχουμε κάνει κάποια κουβέντα. Όχι, για εντούρο δεν έχουμε κάνει κάποια κουβέντα. Μάλιστα. Τώρα και οι δυο σας λατρεύετε το motocross. Να πούμε και για τον κόσμο που μας βλέπει ότι είστε αδέρφια. Αυτή η αγάπη ξεκίνησε από το γεγονός ότι ο πατέρας σας ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος στην λέσχη, την ιστορική λέσχη Άλμος στην περιοχή.
Είναι αλήθεια ότι ένας γονιός μπορεί να μεταλαβαδεύσει την αγάπη που έχει για κάτι και στα παιδιά του. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει και στην περίπτωσή μας. Η Αλμός, οφείλουμε να αναφερθούμε στην Αλμός, γιατί είναι η πρώτη αθλητική λέσχη μοτοσυκλετιστών Σπερχιάδας. Ήταν οι προτεργάτες, εκείνοι που δημιούργησαν την πίστα. Την κάνανε γνωστή στο Πανελλήνιο και τους ευχαριστούμε πολύ. Ο Ηλίας επίσης έχει λάβει μέρος και σε αγώνες εντούρο με αρκετές διακρίσεις. Ηλία. Ναι, εγώ σε όποιον αγώνα και αν πήγαινα με ρωτούσαν όλοι για την πίστα. Από την Αθήνα μέχρι τις Σέρες. Σε όλη την Ελλάδα δηλαδή είναι γνωστή η πίστα μας.